Οι υπουργοί παρακολουθούνται και ο Πρωθυπουργός παριστάνει τον ανήξερο. Ευρωβουλευτές θα τσεπώνουν για να διαφημίζουν εργασιακά κάταργα στο Κατάρ με πάνω από 6.000 νεκρούς εργάτες. Βουλευτές φτιάχνουν εταιρείες για να αρπάζουν τα σπίτια του λαού. Αυτή είναι η εικόνα ενός σάπιου και διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος, ενός αντιδραστικού κράτους, ενός εκμεταλλευτικού συστήματος που στηρίζει πάνω απ' όλα την εξουσία των λίγων σε βάρος των πολλών και που εν αλλάξει υπηρετούν νεοφιλελεύθεροι και σοσιαλδημοκράτες. Το νομοσχέδιο συζητείται την ίδια περίοδο που εκδόθηκε η απόφαση του ΣΤΕ, η οποία κρίνει αντισυνταγματικές τις ρυθμίσεις των νόμων 4623 του 19 και 4625 του 19 για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Δημοτικό Συμβούλιο στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, οι οποίες με τον τρόπο συγκρότησης της έχουν εξασφαλίζουν την πλειοψηφία στην παράταξη με την οποία εξελέγει ο Δήμαρχος. Οι αποφάσεις από τις πλασματικές πλειοψηφίες των Επιτροπών ενισχύουν την αδιαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών των Δήμων, λειτουργούν στα πλαίσια των πολιτικών ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, των ιδιωτικοποιήσεων, της ανταποδοτικότητας και των προτεραιοτήτων των τεχνικών προγραμμάτων με τη λογική της επιλεξιμότητας, η οποία αποκλεί αναγκαία αντιπυρικά, αντιπλημμυρικά έργα, την αντισεισμική προστασία για την ασφάλεια της ζωής του λαού. Ως εκ τούτου το άρθρο 90, κύριε Υπουργέ, δεν μπορεί παρά να αποσυρθεί από το σημερινό νομοσχέδιο που έτσι και αλλιώς και η Επιστημονική Επιτροπή λέει ότι είναι αντισταγματικό. Αυτό λέει η έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής. Στο νομοσχέδιο λοιπόν με τα 118 άρθρα βαραίνουν 5 θέματα. Πρώτο, η δημοτική αστυνομία. Δεύτερο, οι λαϊκές αγορές των περιφερειών Αττικής και Θεσσαλονίκης στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Τρίτο, η ρυθμίση την παλαϊκή άμυνα. Τέταρτο, η παραγραφή των παρακατηθέντων των ΚΑΠ στους Δήμους με μόνιμη μείωση των δεσμευμένων πόρων. Και πέμπτον, οι ρυθμίσεις για την εκλογική διαδικασία. Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, η δημοτική αστυνομία με τα 50 άρθρα δεν μετατρέπεται απλά σε ένα σώμα επιβολής διοικητικών προσθήμων, αλλά αποκτά και το κατασταλτικό και το νομικό εξοπλισμό που θα επιβάλλει ακόμα και με συλλήψεις και με την εφαρμογή ποινικών διατάξεων το δόγμα νόμος και τάξη και θα προωθεί τα συμφέροντα της αστικής τάξης και στο επίπεδο των τοπικών κοινωνιών. Η ουσία της αναμόρφωσής της είναι να μετατραπεί σε ένα ισχυρό κατασταλτικό σώμα του αστικού κράτους εξειδικευμένο για δράση στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πανεπιστημιακή αστυνομία, δικαστική αστυνομία, τώρα δημοτική αστυνομία με αναβαθμισμένες κατασταλτικές αρμοδιότητες. Το ένα κατασταλτικό σώμα μετά το άλλο. Αστυνομοκρατία, καταστολή και αυταρχισμός παντού. Συζητάμε το συγκεκριμένο ζήτημα μέσα σε ένα κλίμα όπου οι κρατικές δυνάμεις καταστολής αποθρασύνονται. Τα περιστατικά κρατικής βίας και καταστολής πυκνώνουν και γίνονται όλο και πιο σοβαρά. Είχαμε τον σοβαρό τραυματισμό του 16χρονου στην Θεσσαλονίκη. Και αυτό βέβαια δεν είναι φυσικά τυχαίο. Εκδηλώνονται στο έδαφος της υπεράσπισης μιας οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής που γίνεται όλο και πιο εχθρική και βάρβαρη για το λαό και την νεολαία. Η δημοτική αστυνομία με τις ρυθμίσεις γίνεται ένα χωριστό, ένστολο σώμα με αυτονομία αποστολής και κατασταλτική κατεύθυνση μέσα στους ίδιους τους Δήμους, ανεξάρτητα από τη Λαϊκή Βούληση. Προβλέπεται ότι θα φέρει ενδεικτικά ανεξίσφαιρο γυλαίκο, γκλόμπς, χειροπέδες, θα κάνει συλλήψεις ανακρίσεις. Σχετικά με την έκταση των αστυνομικών αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας από την γενικότητα της διατύπωσης άλλων διατάξεων, προκύπτει ότι η Δημοτική Αστυνομία έχει εξουσία παρακολούθησης, υπόπτων, ελέγχου ταυτοτήτων, επέμβασης αν κατά την περιπολία αντιληφθεί το όργανο ότι τελείται κάποιο αδίκημα, χωρίς όμως για αυτές τις αστυνομικές δραστηριότητές της να υπάρχει περιορισμός. Οι δημοτικοί αστυνομικοί αποβάλλουν εντελώς τα χαρακτηριστικά των δημοτικών υπαλλήλων και υπάγονται σε ένα ιδιαίτερο καθεστώς που προσομοιάζει με αυτό των στερεοτυπικοποιημένων αστυνομικών μηχανισμών καταστολής. Έρχεται να εξυπηρετήσει τις αντιλήψεις για αστυνομοκρατία στην καθημερινότητα των πολιτών και γενικότερα στην οικονομική και κοινωνική ζωή που επιδιώκουν η κυβέρνηση αλλά και οι δήμαρχοι που στηρίζουν την καπιταλιστική ανάπτυξη.
Η Δημοτική Αστυνομία γίνεται ένα ακόμα όργανο προώθησης της πολιτικής των αστικών κυβερνήσεων και της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον έλεγχο, την ενσωμάτωση και την καταστολή του λαού. Το νομοσχέδιο αποτελεί συνέχεια στην κατεύθυνση της συμμετοχής των τοπικών διοικήσεων στους ευρύτερους σχεδιασμούς ενάντια στη ριζοσπαστικοποίηση. Να θυμίσουμε εδώ βέβαια πως η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με εκπροσώπους της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης και τους συντονιστές προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψε τη διακήρυξη της Αθήνας για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και τις τοπικές στρατηγικές και πρωτοβουλίες για τον έλεγχο της νεολαίας και των εργαζομένων. Το ΚΚΕ διαχρονικά έχει σταθεί απέναντι σε κάθε προσπάθεια που έγινε για τη δημιουργία και λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας. Θέση μας είναι όλες οι αρμοδιότητες που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία της πόλης να ανήκουν στις διοικητικές υπηρεσίες των Δήμων και τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι και ο λαός δεν έχουν ανάγκη από ένα ακόμα καταστατικό σώμα, όπως αυτό διαμορφώνεται με το νομοσχέδιο, για να τους επιβάλλει την αντιλαϊκή πολιτική και τα βάρβαρα μέτρα των κυβερνήσεων αλλά και των δημοτικών αρχών. Ψηφίζουμε λοιπόν κατά σε όλα αυτά τα άρθρα που αφορούν τη Δημοτική Αστυνομία. Η κεντρική λογική που διαπνέει και αυτό το νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές, όπως και ο νόμος του 2021, είναι η διαμόρφωση προϋποθέσεων που θα οδηγήσουν στη σταδιακή αλλαγή του χαρακτήρα των λαϊκών αγορών. Ως ενός θεσμού που εξασφάλιζε ένα εισόδημα σε πιο φτωχά και αδύναμα κοινωνικά στρώματα, αλλά και ως ένα θεσμό που εξασφάλιζε φτηνά και καλής ποιότητας προϊόντα για τη μεγάλη πλειοψηφία της εργατικής τάξης των λαϊκών στρωμάτων που καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες διατροφής τους μέσα από τις λαϊκές αγορές. Οι αλλαγές θα δημιουργήσουν σταδιακά χιλιάδες επαγγελματίες εκτός λαϊκής αγοράς. Περιορίζει και τα τελευταία ψήγματα προστασίας των πιο ευάλωτων ομάδων παραγωγών και επενδυματιών. Ταυτόχρονα ανοίγει ο δρόμος και για την αύξηση του κόστους διατροφής για την πλειοψηφία των εργαζομένων, μιας και η αύξηση του κόστους λειτουργίας αργά ή γρήγορα θα μετακυλιστεί και στα ίδια τα προϊόντα. Η σημερινή διεύθυνση λαϊκών αγορών είναι ένας αμυγός κρατικός, ελεγκτικός και αδειοδοτικός μηχανισμός. Με τη μετατροπή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, αυτός ο ελεγκτικός μηχανισμός θα μετατραπεί σε εργαλείο του Διοικητικού Συμβουλίου και θα λογοδοτήσει αυτό. Με λίγα λόγια, ο ελεγχόμενος θα είναι ταυτόχρονα και ελεγκτής και ο ελεγκτής θα ελέγχεται από τον ελεγχόμενο. Ενισχύεται το καθεστώς των παρεμβάσεων, της αυθαιρεσίας, της ανυπαξίας λογοδοσίας. Το ΔΣ θα είναι υπεύθυνο για όλα τα υπηρεσιακά θέματα και όλες τις διοικητικές πράξεις. Άδειες, εντολές ελέγχου, επιβολή προστήμων, προκήρυξη θέσεων ευθύνης, προσοντολόγιο, καθηκοντολόγιο, μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης κτλ. Η εξέλιξη αυτή αντικειμενικά χτυπάει και τους μικρούς εμπόρους και πολιτές, οι οποίοι θα συρρυκνωθούν και θα κυριαρχήσουν οι πιο ισχυροί μαζί με την αυθαιρεσία. Η θέση μας που παίρνουμε παίρνει υπόψη το κριτήριο ποιος ωφελείται και ποιος ζημιώνεται. Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις, ψηφίζουμε κατά σε όλα τα άρθρα που αφορούν την είδηση φορέων λειτουργίας λαϊκών αγορών, καθώς τις συνέπειες των αλλαγών αυτών θα πληρώσουν τόσο οι επαγγελματίες, όσο και οι εργαζόμενοι, αλλά και ο λαός ο ίδιος με την ακρίβεια της διατροφής τους. Στηρίζουμε την ύπαρξη φορέα διαχείρισης των λαϊκών αγορών με την ευθύνη του Υπουργείου. Σε αυτά τα πλαίσια μπορούν να υπάρχουν αντίστοιχα και εξειδικευμένες υπηρεσίες στις περιφέρειες και όπου αλλού χρειάζεται, ώστε να διαχειρίζονται την έκδοση και την ανανέωση των αδειών, να στηρίζουν τη λειτουργία των λαϊκών αγορών με κάθε απαραίτητη υπηρεσία. Απαραίτητη προϋπόθεση, ωστόσο, είναι να απορριφθούν τα κάθε είδους ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και προφανώς να διευρυνθεί η χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Στην ίδια κατεύθυνση να γίνουν και οι αντίστοιχες προσλήψεις που απαιτούνται με μόνιμο προσωπικό και χωρίς απώλεια δικαιωμάτων. Επειδή, κύριε Υπουργέ, είστε αποφασισμένοι να προχωρήσετε σε αυτό το ζήτημα, ζητάμε έστω και τώρα, με νομοτεχνική βελτίωση, να εξασφαλιστεί ότι παραμένουν οι οργανικές θέσεις των εργαζομένων στην περιφέρεια και ότι θα συνεχίζουν για όσο χρόνο είναι αποσπασμένοι να αμείβονται από την περιφέρεια. Είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνετε για τους εργαζόμενους για να μην τους πάτε πίσω. Για το άρθρο 84, παλαϊκή άμυνα, το τρίτο ζήτημα. Το κόμμα μας στη συζήτηση για την παλαϊκή άμυνα στη Βουλή, δεκαετία του 80, τάχθηκε κατά. Επίσης καταψήφισε το νόμο του 1998.
Ως κόμμα πιστεύουμε ότι είναι υποκριτικός ο ισχυρισμός ότι ο νόμος για την πελαϊκή άμυνα είναι για την υπεράσπιση των συνόρων από τον εξαρτητικό κίνδυνο. Ουσιαστικά και με βάση την παρούσα συγκυρία, οργανώνεται πελαϊκή άμυνα για να αντιμετωπιστούν τυχόν επιθέσεις αντιπίνων, αντίπαλων υπηρεσιακών δυνάμεων στις αμερικανοαετωικές βάσεις, πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και πολιτικές υποδομές φιλοξενίας τους στην Ελλάδα. Η τοποθέτηση αποστράτων ως προϊσταμένων αυτοτελών τμήματων πελαϊκής άμυνας, πολιτικής σχεδίασης εκτά του ανάγκης περιφερειών συμπληρώνει τη γενικότερη ευρεία στρατιωτικοποίηση του λαού που επιδιώκεται στα πλαίσια της πελαϊκής άμυνας. Η τοποθέτηση αποστράτων σε θέσεις που κάλλιστα θα μπορούσε να αποκριθεί πολιτικό προσωπικό κουμπώνει ακριβώς με όλα όσα ισχυρίζεται το κόμμα μας για την εμπλοκή της χώρας μας στους υπηρεσιακούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ευθύνη των αστικών κυβερνήσεων και κομμάτων. Εκτιμούμε, σαν ΚΚΕ, ότι δεν πρέπει οι περιφέρειες και οι Δήμοι να φέρουν την ευθύνη και να συμμετέχουν στην πελαϊκή άμυνα. Μπορεί, μόνο σε συνθήκες πολέμου, να βοηθούν τον λαό, όπως να συνεργάζονται με κοινωνικούς, επαγγελματικούς φορείς και σωματεία εργαζομένων, στο πλαίσιο της εθελοντικής προσφοράς υπηρεσιών, ανάλογα με τις ανάγκες, να μεριμνούν για επισκευή και καθαριότητα καταφυγίων που έχουν οριστεί από το κράτος, να παρέχουν στοιχεία και να συντονίζουν την αποκατάσταση κατεστραμμένων δικτύων, όπως π.χ. της ίδρυυσης. Για το άρθρο 90 είπαμε ότι πρέπει να απορριφθεί και η Επιστημονική Επιτροπή λέει ότι είναι αντισταγματικό, δεν μπορεί να επιμένεται στη μεταφορά αρμοδιοτήτων στις οικονομικές επιτροπές. Το άρθρο 93, κύριε Υπουργέ, με το συγκεκριμένο άρθρο παραγράφει παρακρατημένους σπόρους στον ΟΤΑ από τους κεντρικούς αυτοτελούς σπόρους, όπως αυτοί έχουν οριστεί με βάση το άρθρο 259 και 260 του νόμου Καλλικράτη, που όριζε ότι η απόδοση των ανωτέρων εσόδων από τον τακτικό προϋπολογισμό γίνεται με ισόπωσες μηνιαίες προκαταβολές βάσει των προεκτιμόμενων εσόδων του και η τυρική εκαθάριση γίνεται με βάση τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων του αντίστοιχου οικονομικού έτους. Με τη διάταξη λοιπόν που φέρνεται σήμερα, ορίζεται ότι η παραπάνω διάταξη δεν εφαρμόζεται για τα έτη 2016 και εφεξής και για όσο χρόνο ισχύει το μεσοπρόθεσμο ο Μνημονιακός Νόμος 3986 του 2011. Στο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής, όσον αφορά τους οργανισμούς των ΟΤΑ, ορίζεται το συνολικό ποσό που μεταβιβάζεται κατέτος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3.400.000.000 ευρώ. Όριο που είχε οροθετηθεί και από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μέσα από τους στόχους του μεσοπρόθεσμου και που αυτή είχε ψηφίσει. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε η ΚΕΔΕ και πιστεύω ότι έχετε το υπόμνημά της, την περίοδο 2016-2022 τα απολογιστικά έσοδα μόνο για το φόρο εισοδήματος και του ΦΠΑ είναι επιπλέον 9,911 δις ευρώ. Μόνο από αυτή τη διαφορά θα έπρεπε να αποδοθούν 1,4 δις ευρώ στους Δήμους. Αν υπολογίσουμε για τον φόρο ακίνητης περιουσίας, τότε καταλαβαίνετε ποιο είναι το μέγεθος της παραγραφής πόρων προς τις Δήμους και τι έργα αναγκαία στηρείται από το λαό. Η κυβέρνηση λοιπόν έρχεται να κλείσει κάθε συζήτηση στο αίτημα για την απόδοση των λεγόμενων παρακρατηθέντων πόρων με αυτή την διάταξη. Η σιωπή των άλλων κομμάτων και η χλιαρή αντίδραση μετά τις πιέσεις από τη συζήτηση της Επιτροπής της ΚΕΔΕ είναι χαρακτηριστική της κοινής στρατηγικής, της συμφωνίας τους ότι ο λαός θα πληρώνει τα σπασμένα της αστικής τάξης και την κρίση τους και την ανάπτυξή τους. Στο άρθρο 94 θέση μας είναι να μην υπάρχει κανένας καταλογισμός στους μουσικούς αφορά αμοιβή για παροχή εργασίας. Προτείνουμε λοιπόν να απαλληφθεί η δεύτερη παράγραφος που καταλογίζει το 10% των αμοιβών που έλαβαν οι μουσικοί του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Κύριε Υπουργέ, από ό,τι ξέρω έχουν γίνει συναντήσεις με τον κύριο Σκυλακάκη και δεν ξέρω αν έχετε κάποια νομοτεχνική βελτίωση πάνω σε αυτό. Αλλά θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να πάρετε την απόφαση η δεύτερη παράγραφος να απαλληφθεί από το άρθρο 94. Για τα άρθρα 101-108 που αφορούν την εκλογική διαδικασία. Έχουμε προτείνει για το άρθρο 102 σε σχέση με τις ημερομηνίες που ορίζει τις 5 μέρες
που θα πρέπει να παραδοθούν τα ψηφοδέλτια για τους Έλληνες του εξωτερικού, ότι είναι πολύ λίγος ο χρόνος και νομίζουμε ότι θα μπορούσε να είναι έστω σε αυτό που ορίζει ο προηγούμενος νόμος. Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, την ανοχή σας για λίγο. Ο προηγούμενος νόμος, που και αυτός βέβαια ήταν λίγο, ο προηγούμενος νόμος μίλαγε για 10 ημέρες, αν δεν κάνω λάθος. 10 ημέρες ήταν. Και νομίζω ότι θα πρέπει να επανέλθει εκεί. Και βέβαια η ρύθμιση αυτή που προβλέπει ότι σε ευρωεκλογές οι δαπάνες είναι των κομμάτων, νομίζω ότι θα πρέπει και εδώ να, είναι, να επανέλθει και να είναι και αυτό ίσο με, όπως και για τις βουλευτικές εκλογές, με δαπάνες του Υπουργείου Εσωτερικών και η ευθύνη για τη μεταφορά των ψηφοδελτίων. Στο άρθρο 105 καταργεί ουσιαστικά το ασυμβίβαστο υπαλλήλων των Δήμων και νομικών προσώπων με τη θέση εκλεγμένου Δημάρχου, Δημοτικού Συμβούλου ή Προέδρου Κοινοτήτων. Δεν συμφωνούμε, κύριε Υπουργέ, όπως δεν συμφωνούμε και με τις τροπολογίες που αναφέρονται πάλι στην κατάργηση ασυμβίβαστων άλλων ρυθμίσεων. Στο άρθρο 107, σε σχέση με τις περιφερειακές εκλογές, προωθεί επίσης τις ίδιες ρυθμίσεις όπως το άρθρο 105 και πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να γίνουν αποδεκτές. Πιστεύουμε ότι ο λαός μπροστά του έχει δύο επιλογές. Ή να συνεχίσει και να βλέπει αυτή την εικόνα αυτού του σάπιου συστήματος και η ζωή του να γίνεται χαμοζωή, ή να συμπορευτεί με το ΚΚΕ, να σταθεί απέναντι σε αυτή την πολιτική που τσακίζει κάθε πτυχή της ζωής του, απέναντι στην κοροϊδία των καλαθιών του νοικοκυριού, στους πληστηριασμούς, στην καταστολή, στην κρατική και εργοτική τρομοκρατία, στις υποκλοπές και παρακολουθήσεις. Να σταθεί απέναντι στη βαρβαρότητα και τη σαπίλα, σε κάθε πάτση και καηλή που του σακίζει τη ζωή. Με τον ανυποχώρητο αγώνα του να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων και της αναγκαιότητας των ριζικών αλλαγών για μια άλλη οικονομία και κοινωνία που σε δράνειο νόμο θα έχει την ικανοποίηση όλων των αναγκών του λαού που δημιουργεί η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Έχουμε καταθέσει τέλος μια τροπολογία ως ΚΚΕ για τον διορισμό των επιτυχών των εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ το 2008. Θα θέλαμε να πείτε ποια είναι η θέση του Υπουργείου σας για αυτή την τροπολογία. Είναι αρκετή που περιμένω από τότε. Είναι άδικο αυτό που έχει γίνει σε αυτούς τους επιτυχόντες στο διαγωνισμό και ακόμα δεν έχουν διοριστεί.